Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι και αυτό σημείο των καιρών. Το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας έχει φέρει και πάλι στο προσκήνιο η οικονομική κρίση. Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει περιστατικά απλών πολιτών αλλά και αυτοβαφτισμένων ξυλεμπόρων, οι οποίοι κόβουν παράνομα ξύλα από το βουνό. Από το βουνό μόνο όμως. Το φαινόμενο δεν προορίζεται μόνο στις ορεινές περιοχές του Εύρου, αλλά και πολύ κοντά στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης. Καθώς άνθρωποι φορτώνουν καθημερινά ξύλα ακόμη και από τον πλατανότοπο του Μαΐστρου. Το επόμενο ίσως βήμα είναι το Πάρκο Εγνατία. Οι δασονόμοι του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης επισημαίνουν πως κάνουν ό,τι μπορούν και σπέβδουν σε κάθε κλίση, όμως η υποστελέχωση της υπηρεσίας τους περιορίζει σημαντικά τη δράση τους. Το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας έχει κάνει δυναμικά εκ νέου την εμφάνισή του στο νομό Εύρου. Μία από τις περιοχές κοντά στην Αλεξανδρούπολη που απαντάται σχεδόν καθημερινά το φαινόμενο είναι ο πλατανότοπος του Μαΐστρου. Είναι ένα φαινόμενο που ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες. Η παράνομη υλοτομία είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει εδώ και χρόνια. Βέβαια στις μέρες μας και ειδικά φέτος είναι πάρα πολύ αυξημένη λόγω της μεγάλης κρίσης που υπάρχει και του προβλήματος με το πετρέλαιο, με την τιμή του πετρελαίου που οθεί τους ανθρώπους στην παράνομη υλοτομία στην Ήπεθρο. Από τη μεριά της Δασικής Υπηρεσίας υλοποιούμε προγράμματα του Υπουργείου για την δάσο προστασία και την πρόληψη της λάθρου υλοτομίας, στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων, των οικονομικών που έχει η υπηρεσία και της στελέχωσης του προσωπικού που ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένη. Εμείς σαν Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης έχουμε συνολική εικόνα και για τα 1,5 εκατομμύριο στρέμματα τα οποία είμαστε υπεύθυνοι να προστατέψουμε από κάθε είδους παρανομία. Δεν είναι μόνο η υλοτομία, είναι η θύρα, είναι η καταπατήση, είναι πολλά. Είναι η λαθροϊλοτομία, μια που ανεφερόμαστε, είναι σε όλο το μήκος την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο στο πλατανό δάσος της Μαΐστρου. Οι δασονόμοι του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης επισημαίνουν πως το φαινόμενο έχει λάβει πράγματι ανησυχητικές διαστάσεις με σώση της οικονομικής κρίσης, όμως είναι εκτός συνθηκών αδύνατο τα λίγα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία να είναι πανταχού παρόντα. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν δασοφύλακες οι οποίοι έχουν και ορισμένες περιοχές και είναι υπεύθυνοι για να φυλάξουν τη δικιά τους την περιοχή. Απλώς δεν είναι δυνατόν να είμαστε παντού και πάντα και σε όλα τα σημεία και όλες τις ώρες και όλες τις ημέρες. Η υπηρεσία λειτουργεί, η υπηρεσία δέχεται καταγγελίες, η υπηρεσία επεμβαίνει πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Τα οποία έχουμε και είναι περιορισμένα, αλλά κάνουμε το ανθρωπίνο δυνατό. Έχουν υποβληθεί αρκετές μηνύσεις για ελαθρολοτομία από την έναρξη, από το καλοκαίρι, αν θεωρήσουμε έναρξη τότε της παράνομης υλοτομίας. Έχουν υποβληθεί πάρα πολλές μηνύσεις, έχουν κατασχεθεί αυτοκίνητα, έχουν στείλει άνθρωποι στην εισαγγελία. Και πολλά δεν γίνονται βέβαια, επειδή δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε και το 1,5 εκατομμύριο στρέμμα. Δεν είναι πολύ, πολύ μεγάλη έκταση. Πάντως, το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης έχει κατηγοριοποιήσει τους λαθροϊλοτόμους, επισημαίνοντας πως υπάρχουν αυτοί που το κάνουν ως σύστατη λύση για να ζεστάνουν τις οικογένειές τους, αλλά και εκείνοι που βρήκαν την ευκαιρία για αισχροκέρδια και θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενοι την οικονομική συγκυρία. Αποτελέσματα υπάρχουν. Οι άνθρωποι συμμορφώνονται σε αρκετό βαθμό από ό,τι τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι. Απλώς να τονίσουμε ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στο Ήπεθρο για να κόψουν, για να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες και είναι και οι πονηροί εντός παρενθέσεως, οι οποίοι και εκείνοι κάνουν λαθροϊλοτομία, αλλά το κάνουν με σκοπό το εμπόριο. Εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους που βγαίνουν, παρανομούν εμέν, αλλά το κάνουν για να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες και οι άνθρωποι οι οποίοι παρανομούν για να κάνουν, να εσχροκερδίσουν χρησιμοποιώντας την συγκυρία αυτή για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα.